Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στην παραλία της Ιθίας, όπου σήμερα αναπτύσσαμε τη Γαλάζια Σημαία, μια διαδικασία η οποία πιστοποιεί ότι η ακτή της παραλίας της Ιθίας έχει όλες τις προδιαγραφές για το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της κονιβητικής περίοδου πραγματοποιούνται δειγματοληψίες στην παραλία της Ιθίας αλλά και σε όλες τις παραλίες οι οποίες έχουν τη Γαλάζια Σημαία, στις οποίες αναγράφεται τόσο η ημερομηνία όσο και οι μικροβιολογικές παράμετροι κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Θέλω να διαβεβαιώσω τόσο τους συνδημότες μας όσο και όλους τους επισκέπτες του Δήμου Ιθίας ότι όλες οι παραλίες που έχουν τη Γαλάζια Σημαία είναι σε άρρητη κατάσταση. Οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν το κολύμπι τους και μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων ο οποίος υπάρχει κατά μήκος της ακτής της παραλίας της Ιθίας. Είναι μια διαδικασία με αυστηρά κριτήρια, στην οποία για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ιθίας κατορθώνει να αποκτήσει 11 γαλάζιες σημαίες. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από αυτή τη διαδικασία για τη συνεισφορά του τόσο τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τον Μανώλη τον Ψιλινάκη, ο οποίος συνεισφέρει τα μέγιστα για αυτό το αποτέλεσμα, όσο και τους εργάτες της καθαριότητας, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται και βοηθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Βακάκη, μπορούμε να πούμε σε ποιες περιοχές του Δήμου έχουν αναδειχθεί γαλάζιες σημαίες και αν είναι μόνο στο Δήμο ή συμμετέχουν και ξενοδοχεία. Συμμετέχουν και ξενοδοχεία στην περιοχή της Ιθίας και της Ανάληψης. Οι δημοτικές παραλίες είναι στην περιοχή του Δήμου Ιτάνου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Παλαικάστρου, στη Σιώνα, στο Βάι, στο Γκουρεμένο, στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου, στην περιοχή της Ανάληψης, στην περιοχή του Ξεροκάμπλου, στην περιοχή Λιμανάκια του Γούδουρα, αλλά και στην παραλία της Ιθίας. Κύριε Λαμάκη, και η ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου είναι σημαντική για την εικόνα και για την γενικότερη κατάσταση στην παραλιακή ζώνη. Σύμφωνα με τις καινούριες νομοθεσίες, και ευχαριστώ που δράτω την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα σχετικά με τις παραλίες οι οποίες είναι κάτω από την αιγίδα της Λιμενικού Ταμείου. Όπως καλά ξέρετε, έχουν αλλάξει. Οι νομοθεσίες έχουν αυστηροποιηθεί. Θα πρέπει οι άνθρωποι και τα καταστήματα τα οποία έχουν πάρει παραχώρηση για το χώρο της παραλίας θα πρέπει να σέβονται τις διαβάσεις πεζών. Όπως καλά είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Δρακάκης, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε το περιβάλλον στο οποίο εδράζουν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες, ώστε να έχουμε την άριστη εικόνα και τις καθαρότερες θάλασσες. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι αμέριστη και στα καταστήματα αλλά και στους πολίτες, όπως κάθε χρόνο, ώστε να διατηρήσουμε ένα περιβάλλον καθαρό και μια απόλαυση η οποία πιστεύω ότι είναι η μέγιστη για το καλοκαίρι. Η θάλασσα για όλους τους πολίτες. Να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, να σεβόμαστε τους διαδρόμους και τις οριοθετήσεις οι οποίες έχουν γίνει είτε από τη χρηματική υπηρεσία είτε από το λιμενικό ταμείο στους χώρους τους οποίους έχουμε παραχωρήσει εμείς οι ίδιοι.